Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Εύχομαι να περάσετε καλά αυτές τις μέρες, με υγεία πάντα, και να γυρίσετε με καλή διάθεση όπου και αν πάτε. Και για όλους όσους μας ακούν. Λοιπόν, και να πάμε στο θέμα μας, κύριε Σοφιανέ. Το συζητήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Παπαδημητρίου. Το συζητάμε λοιπόν από χθες το θέμα που προέκυψε και πήγε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένεται να έρθει λοιπόν και στη Βουλή σε μορφή νομοσχεδίου. Θα το δούμε βέβαια συγκεκριμένα τι θα λέει, αλλά κάποια πράγματα βασικά τα έχουμε μάθει. Εσείς από ό,τι είδα και στο ριζοσπάστη σήμερα, αλλά και με ανακοίνωση το ΚΚΕ, είστε κάθετα αντίθετοι. Είναι έτσι? Είναι έτσι και δεν είναι κάτι καινούριο όσον αφορά και τις προθέσεις των σημερινών κυβερνώντων. Mm-hmm. Αλλά και προηγούμενων και την θέση την καθαρή του ΚΚΕ ότι αυτή η πολιτική, η πολιτική που εντάσσει στο δόγμα νόμος και τάξη και την, τον περιορισμό έως και απαγόρευση των διαδηλώσεων πάει μαζί με την συνολικότερη πολιτική της κυβέρνησης, είναι το απαραίτητο πλαίσιο για να περάσει η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, το νέο νόμο για την κοινωνική ασφάλιση, mm-hmm. η εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας. Ναι, αλλά δεν λέει για απαγόρευση η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μιλάει για ένα πλαίσιο κανόνων. Δηλαδή δεν πρέπει να μπούμε σε κάποιους κανόνες, κύριε Σοφιανέ. Η συζήτηση για τους κανόνες αφορά την τάξη και την ασφάλεια όπως την διαφημίζει η κυβέρνηση, mm-hmm. βάζοντας το στόχαστρο και τον περιορισμό των διαδηλώσεων μέχρι και την απαγόρευσή τους. Και σε αυτό αξιοποιεί την ενοχοποίηση των διαδηλώσεων με διάφορες προβοκατόρικες ενέργειες, τυποδιοκτικές ενέργειες που δεν έχουν καμιά σχέση με τον κόσμο που διαδηλώνει, με το εργατικό, το λαϊκό κίνημα. Πάντως είπε κάτι ο Πρωθυπουργός που νομίζω η κοινωνία το ακούει, κύριε Σοφιανέ, από όσο μας θέσαμε να καταλαβαίνουμε και εμείς τα πράγματα. Δεν μπορεί, σου λέει, 50 άτομα να κλείνουν ένα δρόμο και να ταλαιπωρεί το ολόκληρη η κοινωνία. Ξέρετε, αυτή η συζήτηση για τα 50, είναι λάθος αυτό. Αυτή η συζήτηση για τα 50 και τα 20 άτομα έχει γίνει γραφική. Mm-hmm. Για όσους θέλουν να νομιμοποιήσουν την απαγόρευση και τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Χτες μπροστά στο Υπουργείο Εργασίας υπήρχε μαζική παράσταση συνδικαλιστών γιατί 4 συνάνθρωποι μας πέθαναν από αναθυμιάσεις μετανάστες στα καλύβια. Μάλιστα, κανένας βεβαίως. Δρόμος δεν έκλεισε, αλλά η διεκδίκηση και η διαμόρφωση των ορίων, των ποριών, των διαδηλώσεων, των συγκεντρώσεων δεν μπορεί να επαφείται στον όποιο εισαγγελέα και στον όποιο καταμετρητή διαδηλωτών. Mm-hmm. Αυτή η πρόθεση της κυβέρνησης λοιπόν πρέπει να βρει αντίθετο όλο τον κόσμο. Εσείς θα αντιδράσετε και με ποιο τρόπο? Και βέβαια θα αντιδράσουμε και η αντίδραση είναι αυτός ο νόμος να μείνει στα χαρτιά. Mm-hmm. Αυτός ο νόμος ουσιαστικά να ακυρωθεί από μαζικές διαδηλώσεις, από πορείες, από προσπάθεια που πρέπει να κάνει ακόμα πιο έντονα ο λαός μας και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι να απαντήσουν στην πολιτική της κυβέρνησης. Πόσο πιο έντονα, κύριε Σοφιανέ, 2.500 με 3.000 πορείες και συγκεντρώσεις το χρόνο έχουμε στην Ελλάδα. Τι άλλο να κάνουμε πια? Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Αν αντιστοιχηθεί, κύριε οικονόμου, με την επίθεση που δέχεται σήμερα ο εργαζόμενος, αν αντιστοιχηθεί με τις κατασχέσεις, με τις δημεύσεις λογαριασμών, με το γεγονός ότι το 19 μειώθηκε ο μέσος μισθός, ενώ μιλάνε για ανάπτυξη και τρίβουν τα χέρια τους, όταν μιλάμε για την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, όταν μιλάμε για στρατιές συμβασιούχων που απολύονται ανά 5, 6, 7 ή 8 μήνες, όλα αυτά και φυσικά στη δική μας οπτική δεν είναι έξω. Mm-hmm. Η επικίνδυνη κλιμάκωση στον χώρο του Αιγαίου και της Μεσογείου, οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης, ο ρόλος δηλαδή του πρωτοπαλίκαρου στις μεθοδεύσεις των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, σε βάρος πάντα των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Πάντως λέγεται και το άλλο και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι η κοινή λογική που λέμε. Δηλαδή όπως έχουν δικαιώματα και ελευθερίες όσοι συναθρίζονται, όσοι διαδηλώνουν, το ίδια δικαιώματα έχουν και οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι, αν μιλάμε για τη λαϊκή πλειοψηφία η οποία είναι αντιμέτωπη με αυτή την πολιτική, όπως και αυτοί που διαδηλώνουν, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα με τους διαδηλωτές. Αυτή η προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού δεν είναι καινούρια. Πόσες κυβερνήσεις έχουν περάσει και πόση ευαισθησία για τα κοινωνικά δικαιώματα έχουν δείξει αυτές οι κυβερνήσεις. Δεν πείθουν. Mm-hmm. Δεν πείθουν αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά προχωρούν σε κατασχέσεις σε μικρομαγαζάτορες. Στην Αθήνα έχουμε μια άγρια δημοτική φορολογία ενισχυτική της συνολικότερης φορολογίας. Από αυτά τα μαγαζιά δεν έχουν δουλειές. Δεν είναι από τις διαδηλώσεις. Η ερήμωση της σταδίου και τα διάφορα παιχνίδια που παίζονται με τα ακίνητα στην Αθήνα δεν οφείλονται στις διαδηλώσεις.
το γεγονός ότι έχει γενικευτεί το Airbnb και δεν βρίσκει να νοικιάσει σπίτι ένας εργαζόμενος, mm-hmm. δεν οφείλεται στις διαδηλώσεις. Αυτοί είναι κανόνες της αγοράς. Λοιπόν, η αγορά λειτουργεί με τους κανόνες του κόστη. Ξέρετε, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι υπηρετούν την αγορά, αυτοί οι οποίοι δουλεύουν για μια χούφτα ολιγαρχών σε αυτή τη χώρα, αυτοί δεν έχουν, να το πω έτσι, και το δικαίωμα, με μια έννοια σε εισαγωγικά, βάλτε το δικαίωμα, να είναι ευαίσθητοι απέναντι στις κοινωνικές συναθρήσεις και στην ταλαιπωρία των πολιτών. Ταλαιπωρούν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού με την πολιτική τους. Και από αυτή την πολιτική, αν θέλετε, αυτή η πολιτική δημιουργεί. Πάντως, κύριε Σοφιανέ, η οικονομική ζωή της πρωτεύουσας πλήττεται από τις συγκεντρώσεις και τις πορείες και το κλείσιμο δρόμων και την παχαλοποίηση. Γιατί μαζί με τις συγκεντρώσεις παρισφρίουν και διάφορα ανεξέλεγκτα στοιχεία. Και είναι καταστρέφουν, διαλύουν, κλέβουν και γίνεται το μπάχαλο από το πρωί μέχρι το βράδυ στην Αθήνα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Εγώ προηγουμένως σας είπα ότι δεν μπορούν να ενοχοποιηθούν οι κινητοποιήσεις από διάφορες προβοκατόρικες ενέργειες. Εσείς το είπατε, αλλά υπάρχει μια πράξη όμως. Μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει ότι πλήττεται η οικονομική ζωή της πρωτεύουσας. Η πραγματικότητα λοιπόν λέει ότι η οικονομική ζωή στην πρωτεύουσα και η καθημερινότητα και το εισόδημα του εργαζόμενου και του επαγγελματία πλήττεται από μια πολιτική η οποία έχει όνομα και η οποία υλοποιείται. Mm-hmm. Τα στοιχεία, το γεγονός δηλαδή ότι το 2018 το 1/3 του ελληνικού λαού ζει στα όρια της φτώχειας με βάση τους επίσημους δείκτες, δεν οφείλεται σε αυτούς που διαδηλώνουν, αλλά σε αυτούς που δεν διαδηλώνουν. Για να ξεφύγουμε λοιπόν από αυτό, θέλουμε ανάπτυξη και δουλειές και επενδύσεις. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε διαδηλώσεις. Για να ξεφύγουμε από τη φτώχεια που λέτε. Γνωρίζετε ότι ήδη η ανάπτυξη με όρους οικονομίας υπάρχει τα τελευταία 2 χρόνια, mm-hmm. και ήδη η γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας υπάρχει. Ήδη έχουμε μείωση του μέσου μισθού, ήδη έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για 200 και 300 ευρώ και αυτά επίσης τα γνωρίζετε. Mm-hmm. Αυτή η πραγματικότητα λοιπόν δεν μπορεί να αντιστραφεί προσπαθώντας να βάλουμε είτε τη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού, τη ζούγκλας δηλαδή, την οποία ούτως ή άλλως υπηρετούν με την πολιτική τους, είτε την προσπάθεια περιορισμού. Επομένως, αντίσταση και πάλι, εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν αλλάζει αυτό. Αντίσταση και πάλι από ακόμα περισσότερους, γιατί αυτή η πολιτική και η εχθρότητά της αφορά όλους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σοφιανέ. Εύχομαι καλές γιορτές, να είστε πάντα καλά και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.